Γεια σας! Καλώς ορίσατε εδώ στον εξωτικό, στο μαγευτικό, στο φαντασμαγορικό χώρο του Trace & Chase για άλλο ένα επεισόδιο της εκπομπής Lost Tapes. Χαμένες κασέτες με την υποστήριξη της Τίχημαν που σήμερα θα προσπαθήσουμε να τις βγάλουμε μέσα από τον ιστό της Αράχνης. Και ο νόν νοήτο. Να χειροκροτήσω, έτσι δεν χειροκροτάνε άμα έχεις υψηλούς καλεσμένους, υψηλούς στην κυριολεξία. Στην κυριολεξία. Και ειδικά από σένα, Βασιλάκη. Λοιπόν, σου υπόσχομαι σήμερα, επειδή είσαι δύσκολος αντίπαλος συνέντευξης, ότι θα προσπαθήσω να μην κινηθώ σε ατμόσφαιρα Σαντορίνης, να μην είμαι τόσο γραφικός όσο το ηλιοβασίλεμα. Όπως με κατηγορείς χρόνια. Εάν το καταφέρεις αυτό, δεν θα είναι μια άσκοπη ώρα για να μιλάμε για το πώς ήταν το 87 και πώς αισθανθήκατε κτλ. Λοιπόν. Εάν ο Σακίλ Ονίλ, ο φίλος, λέει κάθε τρεις και λίγο ότι είμαι ο μαύρος Φασούλας, ο Φασούλας περνιέται για λευκό Σακίλ Ονίλ, που έχουμε και τη φανέλα δόριστη. Δεν είναι γραφική ερώτηση, είναι ωραία ερώτηση. Με τιμάει ο Σακίλ, με έχει τιμήσει επανειλημμένος, έλεγε. Το ξέρω. Είναι τιμητικό πραγματικά το ότι το κάνει αυτό. Καμία σχέση εγώ με τον Σακίλ, όπως καταλαβαίνεις, σε πολλή επίπεδα. Μία σχέση είναι ότι είμαστε δεδομένοι. Υπήρχε ο ψηλός πάντα. Από το 80-81, ξέρω εγώ, μέχρι το 95-96, ο ψηλός υπήρχε. Ήταν εκεί. Το ίδιο και ο Σακίλ, όπου ήταν πάντα εκεί. Μπορεί να έχανε τις βολές, για παράδειγμα. Εσύ έκανες. Φυσικά. Αλλά, να κατηγίνω. Να κατηγίνω. Απλώς δεν είχε... το θυμάσαι αυτό εγώ. Μετά το ξαναδιάβασα για να φρεσκάρω τη μνήμη μου. Εκείνες τις εποχές το μεταλλής του μνήμης, ντέρμπι, πάω Κάρης, όταν ακόμη έπαιζε στον ΠΑΟΚ, που είχαν ο Ιωαννίδης, άμα έκανες βολές, ναι. Έκανε ένα έτσι για να... Ναι. Γιατί σου είχε αγάπη ο Σακίλ, να ξαναγυρίσεις αυτό, δηλαδή, ήμουν αυτόπτης Μάρτης το 2017 στη Νέα Ορλεάνη, διέκοψε την εκπομπή που κάνει εκεί στο TNT με τον Έρνι Τζόνσον, τον Τζαλτ Μπάρκλι και τον Κένι Σμιθ, μόλις σε είδε, ήσουν μαζί με τον Γιαννάκη. Διέκοψε την εκπομπή για να κατέβει να σε χαιρετήσει. Δεν ξέρω. Και το έχει ξανακάνει μια-δύο φορές. Και έχει μιλήσει πολλές φορές. Και αναρωτιόταν πρώτα απ' όλα πώς πάει η πολιτική καριέρα σου. Οι μπούκλες σου, πού είναι οι μπούκλες που είχες παλιά. Παρακολουθούσε αυτός. Εν πάση περιπτώσει. Θεωρώ αυτός και ο Τσαρλς Μπάρκλι, το μεγαλείο της Αμερικής είναι ότι η γνώμη δεν καταδικάζεται. Έχουν γνώμη. Γι' αυτό και είναι ενδιαφέρον της τηλεόραση. Γι' αυτό και έχουν εκπομπές που δηλαδή, δεν λένε τετριμένα. Δεν στρογγυλεύουν γωνίες, λένε την άποψή τους. Καλή, κακή, συμφωνεί, δεν συμφωνεί κανείς μαζί τους, είναι μια άποψη. Και αυτό είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό που έχουν αυτοί οι δύο και μακροημερεύουν στην τηλεόραση και στις μεταδόσεις των αγώνων κτλ. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Μόνο ότι ο κόσμος τους βρίζει, τους κρεμάει κουδούνια. Τι πράγμα? Τους βρίζει. Ναι, ναι, αλλά τους αποθεώνει κιόλας. Όταν πρέπει. Ναι, ναι. Δεν μπορεί να αποθεώνει κάποιον από την αρχή μέχρι το τέλος της καριέρας του. Γιατί δεν είναι politically correct να κρίνεις. Π.χ. τον Βασίλη Σκουντή που είναι αστέρι του NBA και δεν τον κρίνουμε ποτέ. Αυτοί το κάνουν. Δεν φοβούνται να το κάνουν. Έχουν και το όνομα και το ειδικό βάρος να μπορούν να το κάνουν. Και καλώς το κάνουν. Και γι' αυτόν τον λόγο τους παρακολουθώ τουλάχιστον πολύ μεγάλο ενδιαφέρον κάθε φορά την κριτική τους. Ασχέτως αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε. Δεν γίνεται να συμφωνείς να συμφωνείς πάντα με κάποιον. Αλλά το γεγονός ότι έχουν άποψη, ότι τη λένε ευθαρσώς, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και θεωρώ σε αυτό είμαστε και επίσης κάτι κοινό έχουμε. Εάν τυχόν ερχόταν, εσύ έχεις κάνει πολλά πράγματα στη ζωή σου, τα περισσότερα εξ αυτού τα έκανες πολύ γρήγορα. Λες και για κάποιο λόγο πάντοτε βιαζόσουν. Δηλαδή, νωρίς έγινες πρόεδρος του ΣΑΚΕ τότε, νωρίς δημοτικός σύμβουλος, νωρίς βουλευτής, νωρίς δήμαρχος. Έχω την εικόνα ότι οι ψηλοί πεθαίνουν γρήγορα, γι' αυτό ότι προλάβουμε. Λοιπόν. Εάν ερχόταν σήμερα ένα κανάλι και σου έλεγε Πάνι, Βιρτουόζε, που σε λέγαμε δημοσιογράφη. Αυτή η γελιότητα είναι δικιά σου. Τι Βιρτουόζε. Όχι, δεν είναι δικιά μου, δεν είναι. Το Φιλέρι είναι. Το Βιρτουόζε είναι το Φιλέρι. Νομίζω το Φιλέρι. Θα το πω το βράδυ. Λοιπόν, αν ερχόταν ένα κανάλι μου πει να κάνω αυτό, δεν θα το κάνω. Όχι. Εάν γύριζε το ρολόι πίσω 36 χρόνια, τότε που για τα δεδομένα τη εποχή. Εδώ θα ξαναχτυπήσω ξύλο προκαταρκτικά. Όταν επελέγεις εκείνο το καταραμένο draft του 86. Μπορεί να είναι και ο μόνος επιζών από τότε. Πιθανότατα είσαι ο μόνος επιζών από εκείνο το draft. Ελπίζω όχι.
Όχι, πήρε και ο Σαμπόνης ήταν. Αλλά σε όλους έτυχαν διάφορα πράγματα. Διάφορα πράγματα στη ζωή τους. Θα το ξανασκεφτώσουν διαφορετικά, θα το έπαιρνε αλλιώς. Δηλαδή το νούμερο 37 στον draft τότε ήταν. Τρομερό νούμερο. Αλλά δεν είχε γίνει και κανένας άλλος. Δηλαδή ένας έπαιζε στο NBA τότε, ο Γιώργη Γκλούσκοφ. Ο Γκλούσκοφ. Και μετά μπήκε ο Μαρτίν. Από τη Βουλγαρία. Βούλγαρος. Ο οποίος ψιλοθεωρούσαμε τότε. Καλός παίκτης ήταν. Θεωρούσαμε ότι κάτι έπαιξε στο σύστημα το αμερικάνικο τέλος πάντων και θέλανε να φέρουν έναν. Ενδεχομένως σε κάποια συμφωνία με την Ανατολική Ευρώπη να φέρουν έναν αποκομμουνιστικό καθεστώς να παίξει στο NBA. Δεν υπήρχε άλλος παίκτης από την Ευρώπη στο NBA. Δεν ήταν εύκολο να το σκεφτεί κανείς ότι μπορεί να παίξει με μεγαθύρια εκείνη την εποχή. Τα μεγαθύρια εκείνη την εποχή ήταν μεγαθύρια. Δηλαδή, μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Τώρα έπαιζε ο Αμπντούλ Τζαμπάρ, έπαιζε ο Ρόμπερτ Πέρες, έπαιζε ο Μακέιν, έπαιζε ο Καρλ Μαλόν. Παίζανε απίστευτα. Δεν μπορούσα να φανταστείς ότι ένας τύπος ο οποίος το 82 έπαιζε εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο Γαλαξία και στο Δημόκρητο. Ήταν πολύ μεγαλύτερη απόσταση από εκείνη την εποχή, έτσι, από το Γαλαξία. Και το Δημόκρητο στον Πάγο, παίζοντας στον Πάγο ενώ στα παιδιά και στα φοιτητικά, να βρεθεί στο NBA από το να βρεθεί από τα Σεπόλια, όπως βρέθηκε ο Αντετοκούμπο στο NBA τώρα. Που, εν πάση περιπτώσει, ήταν και το ταλέντο ότι ήταν σαφώς μεγαλύτερο από αυτό που είχα εγώ ενδεχομένως εκείνη την εποχή. Εσύ είχες ένα πλεονέκτημα όμως, είχες αμερικανική θητεία ήδη. Και λέω γιατί για εκείνη την εποχή πρώτα απ' όλα πήγες στην Αμερική ενώ ήσουν πολύ μικρός, ήσουν σχεδόν ανήλικος. Και το δεύτερο είναι ότι είχες πίσω σου μια θητεία κολεγιακού μπάσκετ με, κολεγιακού με το North Carolina State. Όχι, δεν ήταν. Ήταν μια χρονιά ήταν στο North Carolina State. Εκεί κατάλαβα ότι το μπάσκετ ήταν ένα σοβαρό πράγμα, ένα σοβαρό αντικείμενο για να ασχολείται κανείς. Η αλήθεια είναι. Όταν μπήκα σε εκείνα τα αποδυτήρια, γιατί ξέρεις όταν φεύγεις στην Ελλάδα και έχεις πάει στα αποδυτήρια του Παπαστράτιου, του Sporting, ακόμα και του Παλίτη Sport τότε στη Θεσσαλονίκη, όπου βρώμα και δυσοδεία. Κάτι πάγκε εκεί, 15 τετραγωνικά, και μπαίνει σε ένα χώρο που είναι 120 τετραγωνικά γιατί είναι τα αποδυτήρια της ομάδας και έχει ο καθένας την καρέκλα, το δικό του ντουλάπι, αυτά κτλ. Ψυγεία με κοακόλες, μπύρες, πορτοκαλά, ό,τι ήθελε. Για να χαλιά κάτω, στρωμένα και τέτοια. Τότε καταλαβαίνεις ότι το μπάσκετ είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση και ενδεχομένως σκέφτεσαι πώς είναι ποτέ δυνατόν εγώ από εκεί να έρθω εδώ. Ναι, είναι πολύ πιο δύσκολο να πας από εκεί εδώ από το να έρθεις από εκεί εδώ, από την Αμερική στην Ελλάδα. Τέλος πάντων, αυτά γίνανε, Βασίλη, δεν έχουμε σημασία. Σημασία έχει τώρα ότι το NBA έχει ανοίξει. Για πρώτη φορά, εγώ φέτος, τη σεζόν που πέρασε, είδα πάρα πολύ NBA και είδα γιατί ξεκινήσαν να παίζουν μπάσκετ πάλι. Οι περισσότερες ομάδες παίξαν μπάσκετ. Το Memphis, το οποίο είμαι και ο παδός άλλωστε. Το Dallas, οι Celtics, οι Heat παίξαν μπάσκετ. Είχανε αρχή, μέση και τέλος. Είχανε γκάρ, είχανε forward και είχανε και center four. Παίζονταν μπάσκετ έξω από το τρίποντο, με σούτ μεσαίας απόστασης και κάτω το καλάθι. Επιτέλους είδαμε μπάσκετ στο NBA, πρώτη φορά φέτος. Και θεωρώ ότι μάλλον καταλάβανε αυτή τη γελιότητα του run and gun, τρέχουμε πάνω κάτω και τραβάμε χειρόφωνο και σουτάρουμε τρίποντα. Ναι, το πρωτάθλημα το πήρε μια ομάδα που άλλαξε τον μπάσκετ με ένα περίπου τέτοιο στυλ. Η ομάδα που έφερε φιλάθλους όμως στο NBA φέτος ήταν ο Memphis, που έπαιζε μπάσκετ το 90. Αυτή έφερε καινούριο κόσμο στο NBA. Η ομάδα που πήρε το πρωτάθλημα, ποιος το πήρε, οι Warriors. Νομίζω ήταν και η τελευταία φορά που το πήρε. Όλες οι άλλες ομάδες, και ο Κλαχώμα έπαιξε μπάσκετ, και με τον Ντόνσιτς και οι Bucks προφανώς παίξαν. Αλλά το πιο ενδιαφέρον για μένα πρωτάθλημα το κάνανε οι Memphis. Και με αυτό το φοβερό παίχτη που έχουν το Ζαμορά. Μια πάσα είναι ότι πόσο σημάδεψε το Memphis στη ζωή σου, τη ζωή σας. Το Memphis εμείς το θεωρούμε το χωριό μας, παιδί μου. Δηλαδή, εμείς λέμε, είμαστε από την Ελλάδα και το χωριό μας είναι το Memphis. Τελεία και παύλα. Αυτή είναι η λογική. Γιατί μας έδωσε ξανά ζωή οικογενειακός γεγονός είναι αυτό. Δηλαδή, περάσαμε πολύ ωραία χρόνια και πολύ αισιόδοξα χρόνια και περάσαμε και ωραία τέλος πάντων. Και κυρίως τα παιδιά που ήταν εκεί. Όλη αυτή η περιπέτεια με το Γιάννη, το γιο, η αρρώστια του, η διαχείριση του προβλήματος, πώς σας άλλαξε οικογενειακά και πώς άλλαξε το Βασούλα που πολλοί κόσμος δεν ισχύει και το καταθέτω και το έχω και επιχειρήματα. Θεώρησε ότι ο Φασούλας ήταν ένας ρέμπελος. Το ρέμπελος από πού βγαίνει.
Όχι, το ρωτάω σε ένα γιατί εσύ με έλεγες έτσι. τα δικά σου γραφόμενα είναι αυτά. Εκ των υστέρων, εκ των... Λοιπόν, δεν άλλαξε τίποτα. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που ξεκίνησα να παίζω μπάσκετ 16 χρονών. Έπαιξα 21 χρόνια μπάσκετ, δεν είχα τραυματισμούς, δεν έλειψα από κανέναν αγώνα. Έπαιζα πανευρωπαϊκά 40 λεπτά σε κάθε παιχνίδι. Όχι με την ίδια απόδοση, είναι προφανές αυτό. Στο 11ο και στο 10ο παιχνίδι ήμασταν και τα. Ήμουνα τουλάχιστον εγώ και τα μπάζα. Αλλά μετά από 10 παιχνίδια, 40 λεπτά κάθε μέρα, νομίζω ότι λογικό είναι. Και αυτό εγώ το λέω πάντα, ότι δεν γίνεται χωρίς δουλειά. Γιατί είναι ωραίο χόμπι να λέμε, να δείξουμε κάποιον με το δάχτυλο. Ναι. Να λέμε, α, αυτός δεν κάνει. Τεμπέλης, ο κνηρός. Τεμπέλης. Από πού προκύπτει αυτό. Σε έχει δικαιώσει αυτό ο Κιμουτζόγλου. Με τον οποίο είχατε την κόντρα, είπε ότι είναι. Ναι, άσχετο με αυτό. Πρέπει να απομυθοποιηθεί αυτό. Κόντρες έχουν υπάρξει πολλές. Αλλά επί της ουσίας, σε θέμα δουλειάς, δεν ήμουν εγώ ποτέ αυτός που έλειψε από πρωινή προπόνηση. Άλλοι ήταν, οι δουλευταράδες. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εμένα δεν με πειράζει ποτέ. Δεν με πειράζει ποτέ η άποψη του κόσμου. Την σέβομαι και την ακούω. Αλλά δεν θα μπω στη διαδικασία να χτίσω κάτι για τον εαυτό μου, το οποίο δεν είμαι. Εγώ είμαι άλλα πράγματα. Καλά και κακά, προφανώς δεν είμαι μόνο καλά. Έχω αντίληψη για τον εαυτό μου, δεν άλλαξε τίποτα. Είμαι ένας άνθρωπος που είμαι compassionate, να το πω στα αγγλικά γιατί δεν μου έρχεται η λέξη. Σκέφτομαι τους άλλους, σκέφτομαι τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουν οι άλλοι. Θέλω να περάνε καλά οι γύρω μου. Δεν θέλω να περάσουν το ίδιο. Δεν μου αρέσει να βλέπω ανθρώπους να δυστυχούν γύρω μου. Θέλω να βλέπω ανθρώπους να ευτυχούν. Προσπαθώ να βοηθήσω ανθρώπους να πετύχουν όσο μπορώ, γιατί δεν έχω τη συνταγή της επιτυχίας. Μ' αρέσει να εξελίσσω ανθρώπους. Αυτό μου αρέσει να κάνω. Όχι μπασκετικά, έτσι μην παρεξηγήσει κανείς, νομίζει ότι ψάχνω να βρω. Γιατί είναι ικανή εδώ πέρα σε αυτό να μας γράψουν ότι ψάχνω να βρω δουλειά ως προπονητής. Μ' αρέσει να εξελίσσω τους ανθρώπους. Μ' αρέσει να βλέπω ανθρώπους ως project. Ότι μπορεί ο πιτσιρικάς Βασίλης Κουντής να γίνει καλύτερος δημοσιογράφος, αν τον βοηθήσω. Αυτό κάνω εγώ. Αυτό μου αρέσει να κάνω. Βέβαια, και μέσα σε αυτό το πράγμα που κάνω, έχω κάνει και πάρα πολλά. Δηλαδή, πρέπει εσύ ως μέτριος που σε έχω επιλέξει για να σε βοηθήσω, πρέπει να μου κάνεις πάρα πολλά για να καταλάβω ότι είσαι μέτριος τελικά. Σοκαρίστηκες όταν η Μαριέλα διάλεξε άλλο νούμερο από το δικό σου? Καθόλου. Δεν πήρε ούτε το 13, ούτε το 10. Καθόλου όχι. Νομίζω ήθελε να πάρει κάποιο νούμερο. Και πήρε το νούμερο. Το 34 δεν είναι το νούμερο του Γιάννη. Είναι το νούμερο. Η ίδια μου το είχε πει ότι είναι το νούμερο. Είναι γνωστό τι ως νούμερο ήταν συν τη Άρη και του Σακύλη. Είναι του Ολάζων όμως. Τη άρεσε ο Ολάζων. Ναι. Η Μαριέλα έχει δική τη άποψη για τα πράγματα. Είναι δύο διαφορετικά παιδιά η Μαριέλα και ο Γιάννης. Η Μαριέλα έχει δικό της τρόπο σκέψης τελείως. Αυτή για παράδειγμα, ναι, σε σχέση με τη Μαριέλα, ναι, εγώ δεν δούλεψα τόσο πολύ. Αυτή είναι εδώ πέρα τώρα, πόσο καιρό κάνει, έχει διακοπεί το πρωτάθλημά σου από την Ισπανία. Σηκώνεται το πρωί, φεύγει 7.30 ώρα το βράδυ το σπίτι, πάει στο ΟΑΚΑ, κάνει ατομικές προπονήσεις με τον γυμναστή του. Δεν ξέρω αν μπορώ να πω το όνομά του. Μπορείς, γιατί δεν. Τον Γιώργο τον Πανιωτόπουλο. Κατεβαίνει κάτω στον Πειραιά, κάνει προπόνηση με τον Ανδρέα τον Βίχο, ατομική προπόνηση. Αυτές είναι οι διακοπές. Δουλεύει 6-7 ώρες τη μέρα. Μου κάνει τρομερή εντύπωση αυτό. Αυτό ομολογώ ότι αυτό δεν θα το έκανα. Έχει στο παιχνίδι τη στοιχεία αράχνης. Όχι. Είναι Spider Woman. Έχει πάρα πολύ καλή επαφή με το καλάθι. Έχει τρομερό άγχος, έχει τρομερή πίεση μέσα στο μυαλό της πάντα για την νίκη και ότι ποτέ δεν παίζω καλά. Αυτό είναι κάτι κοινό, αν θέλεις. Αλλά είναι τρομερά πιεστική με τον εαυτό της. Τρομερά πιεστική με τον εαυτό της. Δεν το έχω ξαναδεί εγώ αυτό. Επειδή πολλά πράγματα σημαντικά λέγονται είτε στα διαλύματα των συνεντεύξεων είτε πριν από τις συνεντεύξεις. Το καλό είναι να λέγονται πριν ή στη διάρκεια και όχι στο τέλος, γιατί μετά πηγαίνει καμένο. Τι? Μου λέγες κάτι πάρα πολύ ωραίο για το τι σήμαινε στα χρόνια σας, στα χρόνια μας, γιατί είμαστε συνομήλικοι, όταν κάποιος καλούνταν στην εθνική ομάδα και κυκλοφορούσε στον δρόμο με τη φανέλα που είχε το εθνόσημο. Εμείς είμαστε το κλιμάκιο εδώ στη Βόρεια Ελλάδα και είμαστε Θεσσαλονίκη. Το κλιμάκιο στη Θεσσαλονίκη ουσιαστικά, γιατί δεν το γεγονός ότι μας δίνανε μια φόρμα, ξέρω εγώ, μια φανέλα της εθνικής ομάδας, εμείς το φοράγαμε παντού, όπου πηγαίναμε κτλ. Και ήμασταν δαχτυλοδεικτούμενοι ως καταφέροντες κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Θεωρώ πράγματι ότι το γαλανόλευκο και το της εθνικής ομάδας προφανώς και το εθνόσημο. Δεν μπορεί να το φοράει οποιοδήποτε. Και είναι από τα βασικά στοιχεία
του τι κάνει τα παιδιά αν θέλουν να παίξουν μπάσκετ. Θέλω να γίνω ίδιος με αυτόν που φοράει το εθνόσημο. Στο μπάσκετ, στην κοπηλασία, στη ρυθμική γυμναστική, σε οτιδήποτε. Είναι κάτι εξαιρετικό. Γι' αυτό δεν μπορεί. Εμείς ως. Το λέω τώρα, μόλις το πω, θα αρχίσω να. Ως παλιέριστεροι, θεωρούμαστε άπατρες και. Διάφορα τέλος πάντων, διάφοροι χαρακτηρισμοί. Επί της ουσίας, εγώ τουλάχιστον στην προσωπική μου ζωή, πατσαβούρα αυτό το εθνόσημο δεν το έκανα ποτέ. Αντίθετα, βλέπεις φοβερούς εθνικόφρονες, οι οποίοι είναι να πάνε να πάρουμε την πόλη αύριο το πρωί, αν χρειαστεί, αλλά είναι έτοιμοι να την κάνουν πατσαβούρα. Να είναι σημειάκι και να τη φοράμε όλοι μαζί, να δείχνουμε πόσο Έλληνες είμαστε. Το εθνόσημο είναι ένα πολύ σημαντικό σήμα και αυτό το καταλαβαίνουν για παράδειγμα πάρα πολύ καλά οι Αμερικάνοι με την εθνική του ομάδα. Καλό είναι να το καταλάβουμε για εμείς. Πώς μπλέχτηκες με τον μπάσκετ? Βασίλη, μπαίνεις στη Σαντορίνη. Όχι, δεν μπαίνω στη Σαντορίνη. γιατί υπάρχουν διάφορες εκδοχές για το τι σε έκανε να παίξεις μπάσκετ. Εγώ ήμουνα, αφού τα έχουμε πει, εδώ πήγαινα σχολείο στο 4ο Λύκειο Θεσσαλονίκη, το οποίο ήταν πολύ αθλητικό σχολείο. Περισσότεροι παίζανε μπάλα, οι περισσότεροι παγκοσμίδες ήταν βέβαια. Άρα παίζανε μπάλα και μπάσκετ, παίζανε οι πάντες στο σχολείο μας. Πάρα πολύ μεγάλοι αθλητές περάσαν από το 4ο. Εμείς είμαστε κομματικές νεολαίες τότε. Τέλος πάντων, πιο πολύ μας ενδιαφέρε να σώσουμε τον κόσμο παρά το αθλητισμό. Αλλά ευτυχώς υπήρχαν άνθρωποι που λέγανε: εντάξει, τώρα 2013. Δεν σε κόβω για Τσεγκεβάρα, αλλά για μπασκετμπολίστα σε βλέπω. Λοιπόν, και με πήγε έτσι ένα παιδί από την κομμουνιστική νεολαία που ήταν τότε μέλος. Με πήγε στο Παλαιό Σπόρο να δούμε το μάτς. Άρης Ολυμπιακός. Γιάννος. Άρης Ολυμπιακός. Εκεί μας είδε ο Ρέσος Αγγελίδης σχορεμένος. Και με πήρε και με πήγε, που ήταν και προπονητής του κλιμακίου της εθνικής ομάδας, νομίζω τότε στην Θεσσαλονίκη. Και με ρολιπτόν ο Ορέστης, ο συγχωρεμένος, με πήγε στον ΠΑΟΚ. Είναι αλήθεια ότι διάλεξε το 13 επειδή σε εκείνο το πρώτο μάτς είδες τον Καστρινάκη που φορούσε το 13. Ναι, ναι, εξαιρετικός παίκτης για την εποχή ο Καστρινάκης. Απίστευτος. Πηδούσε πάρα πολύ ψηλά, ήταν πιο γυμνασμένος από όλους. Δεν είχε ο Άρης τότε, αν θυμάμαι καλά, κάτι αντίστοιχο με τον. Με τον Καστρινάκη. Στον ΠΑΟΚ ήταν ο Μάθος ο Κατσούλης, βέβαια, ο οποίος ήταν εξαιρετικό σέντερ, αλλά ήταν άλλος ο τρόπος παιχνιδιού του. Πώς σας έλεγε ο Τζέρτζε, η Μαρία Κάλλας και. Μαρία Κάλλας και η Μέρλιν Μονρό. Και η Μέρλιν Μονρό κατεβαίνουν για πρωινό. Αυτά. Εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, έμενα στο δωμάτιο με τον Μάνθο. Ο Μάνθος είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ο οποίος επίσης βοηθάει. Με βοήθησε πολύ. Όμως είχε ένα λάτωμα. Κοιμόταν πάρα πολύ, ξυπνούσε πάντα αργά, έπρεπε να βάλει τις φακούς, έπρεπε να κάνει αυτά. Εγώ ως πιτσιρικάς έπρεπε να περιμένω, δεν μπορούσα να φύγω τώρα για να αφήσω το. Περιμένω. Λίγο αφήγουμε, κατεβούμε μαζί. Κατεβαίναμε πάντα καθυστερημένοι. Σε θέματα συνέπειας δεν είχα ποτέ ζητήματα, αλλά εντάξει. Εκτός από τα προφανή, τι σε έμαθε τον μπάσκετ, τι σου έμαθε τον μπάσκετ, τι. Τον μπάσκετ αυτό, εμένα προσωπικά αυτό το πράγμα. Ότι. Είναι ένα πολύ συναισθηματικό άθλημα, ότι έχεις συναισθήματα τα βγάζεις, ότι παλεύεις για την νίκη, ότι έχεις έναν κοινό στόχο. Είμαστε ομάδα και έχουμε έναν κοινό στόχο. Φοράμε τη φανέλα, την τιμούμε αυτή τη φανέλα που φοράμε. Μα είναι μαύρη, μα είναι πράσινη, μα είναι κόκκινη, την τιμούμε και αγαπάμε το σήμα για το οποίο παίζουμε. Όπως και τιμούμε τους ανθρώπους που είναι στην κερκίδα και χαίρονται και κλαίνε μαζί μας. Παρά το ύψος σου, βρέθηκες ποτέ στην κόκκινη γραμμή? Να αδικηθείς, να χάσεις την περπατησιά σου. Εμένα δεν είχα καλέσει ομάδα Πέδρα, μου καλέσει ένα άλλο παιδί. Φίλοι είμαστε το παιδί, γι' αυτό δεν λέω και το όνομα. Δεν τρέχει τίποτα. Αδικήθηκα. Βρέθηκα στην επόμενη χρονιά, 6 μήνες μετά, σε κάποιο εφηβικό πρωτάθλημα. Εκεί είδαμε, εκεί εγώ απέδειξα την αδικία. Αντιλαμβάνεσαι. Αλλά πρέπει να έχει την υπομονή, δυστυχώς ή ευτυχώς. Δηλαδή εκεί πρέπει να έχει η οικογένεια την υπομονή, να στηρίξει το παιδί και ο ίδιος να έχει την διάθεση να το παλέψει. Αυτό είναι ο αθλητισμός. Η ζωή έτσι είναι. Το παλεύεις. Τι ιδιαίτερο είχες? Τι ιδιαίτερο πιστεύεις ότι έχεις? Τώρα βλέποντας και πώς εξελίσσεται τον μπάσκετ. Εγώ ήμουν γρήγορος και πηδούσα ψηλά. Αυτό ήμουν. Και αίσθηση του παιχνιδιού. Το timing. Είχα timing, ναι, αυτό. Είχα timing, ήμουν γρήγορος και πηδούσα ψηλά. Αυτό είχα, δεν είχα κάτι ιδιαίτερο.
Αν είχα και επαφή με το καλάθι το ίδιο καλή με τη Μαριέλα, για παράδειγμα, θα είχα μέσο όρο πόντων. Βέβαια, τώρα πλέον στις σημερινές εποχές το διαβάζω. Διακρίθηκε, λέει ο Βασίλης Κουντής, γιατί πήρε 4 επιθετικά rebound, είχε 3 assist και 8 πόντους. Εγώ με αυτό δεν μπορούσα να κυκλοφορήσω στη Θεσσαλονίκη 15 μέρες. Δηλαδή, εγώ ανέβαζα κάτω από 15. Και κάτω από 10 rebound. Κάτω από 5 κοψίματα και κάτω από 15 rebound. Ήσουν υστερής σας. Ούτε διακριθέντας. Και για όλους ίσχυε τότε. Αλλά εγώ το είχα λίγο παραπάνω. Έπαιξες το 83, βγήκες πρώτος στις τάπες. Χάσαμε τους Ολυμπιακούς, το 84 στο Προ-Ολυμπιακό. Το 85 δεν πήγαμε, δεν προκριθήκαμε. Το 86 έλειψες γιατί ήσουν στην Αμερική. Ήμουν στην Αμερική και με έβριζε όλη η Ελλάδα. Ότι ήμουν τυχοδιώκτης. Δηλαδή έγινα draft στο νούμερο 37, αυτό που έλεγες πριν, στην Αμερική. Εγώ, γιατί αυτό που λέω πάντα, ότι άμα έχεις το αίμα του λύκου, δεν υπάρχει περίπτωση. Διαβάζω τώρα. Ο Τάδε λέει είναι κουρασμένος, έλεγε σε κούραση, δεν θα έρθει στους Εθνικοί, θα έρθει του χρόνου. Εμένα με έκανα draft στο νούμερο 37 και έπρεπε να μην πάω στο camp της, τον Portland Trail Blazers τότε, και να έρθω με την εθνική ομάδα. Ποια εθνική ομάδα? Μια εθνική ομάδα της απόλυτης ανυποληψίας μέχρι τότε. Δηλαδή, εντάξει, καλά πήγαν, πήγαν πάρα πολύ καλά. Βγήκαμε 10 στην Σεούλ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μου δόθηκε εμένα η ευκαιρία να πάω σε ένα. Να γίνω draft στο NBA. Και έπρεπε να το σταματήσω αυτό μόνο εγώ. Δεν το έχετε ξανακούσει αυτό για κανένα άνθρωπο. Εμείς εδώ μιλάμε επανάσταση. Θυμάμαι τον πατέρα μου και τη μάνα μου να μαζεύουν τις εφημερίδες, τις αθλητικές από το. Στα Κρεβενά ήταν για Πάσχα, δεν θυμάμαι τότε γιατί ήταν εκεί. Και τρέχαν στα περίπτωση να μαζέψουν κάτι υβριστικότητα. Τίτλους εναντίον μου, ξέρω εγώ, που ήμουν 22 χρονών και είχα γίνει draft στην Αμερική. Πώς η εθνική της ανυποληψίας, όπως τη χαρακτήρισες. Ποια? Μέχρι τότε η εθνική ομάδα της ανυποληψίας. Ανυποληψίας, ναι, νομίζω ότι δικό τα παιδιά που παίζαμε, γιατί ήμουν και εγώ μέρος της ομάδας. Ή της αδυναμίας να διακριθεί. Πώς έγινε που τα δείτε η Ευρώπη στο 87. Δεν μας πολύ πιστεύανε, δεν πιστεύαμε και εμείς στους εαυτούς μας. Ήταν από μια άλλη εποχή οι νοοτροπίες τότε. Θεωρώ ότι τις άλλαξε ο πολίτης πολύ από το 84 και μετά. Νομίζω πότε ανέλαβε ο Σουέλης. Το 82 όταν έφυγε ο Ιωαννίδης, ναι. Ναι, άλλαξε πάρα πολύ οι νοοτροπίες μετά. Καταρχήν άρχισε να αντιμετωπίζει η ομάδα ως κάτι εξαιρετικό, ως κάτι σημαντικό, ότι δεν μπορεί να μένει σε ξενοδοχεία τρίτης κατηγορίας, δεν μπορεί να ταξιδεύει με ό,τι φθηνότερο μέσο υπήρχε. Μέσω Σόφιας, μέσω Τυράννων. Ήταν πιο σημαντικό σε αυτό που κάνει. Μπήκε τον μπάσκετ τηλεόραση. Άρχισε να μας γνωρίζουν στον δρόμο. Αυτό αρχίζει και σου δίνει την αίσθηση ότι κάνεις κάτι μεγάλο, ότι ασχολείσαι με κάτι μεγάλο. Και αυτό αρχίζει και. Έγινε η υποδομή τεράστια για τη χώρα, πιστεύω, που ήταν το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, όπου λόγω αυτής της υποδομής πάρθηκε το Ευρωπαϊκό. Στο Ευρωπαϊκό νομίζω ότι βρέθηκαν οι 12-15 άνθρωποι, οι οποίοι κάποιο θεϊκό χέρι τους έβαλε όλους αυτούς μαζί και φέραν αυτή τη μεγάλη επιτυχία. Και αυτή η επιτυχία νομίζω εκτόξευσε τα πάντα στο αθλητικό χώρο στην Ελλάδα, όχι μόνο τον μπάσκετ. Δηλαδή, προχθές θυμάμαι, μου στείλε την περίοδο του 87, μου στείλε μήνυμα ο Αντώνης Νικοπολίδης. Και μου λέει από έναν 14χρονο, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς το μήνυμα του. Ο Νικοπολίδης μου ήταν 71, 16 χρονών. Από έναν 16χρονο τότε που πίστεψε, λέει, γιατί δεν σας. Ο Αντώνης Νικοπολίδης. Δεν είναι συγκινητικό αυτό. Αυτό δεν είναι μύθος, έτσι. Δηλαδή, το εισπράττεις ακόμα ότι. Ό,τι έγινε αυτή, ότι πρόκειται για παλιγενεσία, όχι μόνο του μπάσκετ, του αθλητισμού. Όχι, όχι. Της ελληνικής κοινωνίας. Εσύ τα βλέπεις και λίγο πιο διευρυμένα τα πράγματα. Ότι έκανε καλύτερους πολιτικούς μηχανικούς. Τους δικηγόρους, τους γιατρούς κλπ. Αυτό πραγματικά το πιστεύω. Τους έβαλε να πιστέψουν ότι όλα γίνονται. Δηλαδή, ότι σε αυτή την τρύπα που μας έχει καταδικάσει ο Θεός, που είμαστε της Φαλιάρας. Γιατί πρέπει. Το λέω αυτό, γιατί δεν ξέρω για ποιο λόγο οι συνομήλικοί μου έχουν μνήμη μπαρμπουνιού. Οι συνομήλικοί μου, δεν λέω και τα νέα παιδιά. Και δεν θυμούνται πώς ήταν αυτή η χώρα το 1980. Υπάρχει αυτό που λένε στο χωριό μου turning point στην ιστορία. Σημείο που αλλάζει την ιστορία στη διάρκεια του τουρνουά ή πριν. Δεν θυμάμαι, Βασίλη, να σου πω την αλήθεια. Εγώ ξέρω ότι περνάγαμε φανταστικά.
αυτή η μύθη περί ξεκουραζόμαστε, τρώμε. Και δεν το λέω, αυτό δεν το λέω για αστείο. Όταν θες κάτι πολύ μέσα σου, δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να σταματήσει. Ούτε ο κακός ύπνος, ούτε το ξενύχτη, ούτε τίποτα. Αλλά πρέπει να είναι προγραμματισμένα με κουβιντεράκια, δεν γίνεται τίποτα. Στο NBA ρώτησε τους αυτούς. Ποιοι από αυτούς κοιμούνται το προηγούμενο βράδυ. Τι ακριβώς κάνουν όταν τελειώνει ένα παιχνίδι την Τρίτη και έχουν να παίξουν άλλο την Παρασκευή. Τι κάνουν την Τρίτη το βράδυ. Δεν πάνε για ύπνο. Φυσικά, πάρτε πάνε. Λοιπόν, για να πέρα, γιατί στον μπαρ θα πάνε. Ο αθλητισμός είναι κατά την άποψή μου ο επαγγελματικός αθλητισμός, ο πρωταθλητισμός, είναι η πιο σκληρή δουλειά στον κόσμο. Το λέω επανειλημμένως, αυτό το καταλαβαίνουν. Οι γονείς νομίζουν ότι είναι μια δουλειά σε όλες τις άλλες. Θα πας εκεί, θα δουλέψεις, αυτό θα βγει. Είναι η πιο σκληρή δουλειά. Γιατί καλά να είσαι 18 χρονών και 15 και 17. Όταν είσαι 32 και σηκώνεις το πρωί και πρέπει να τρέξεις πρωί-πρωί και να χτυπήσεις την μπάλα κάτω και να πηδήσεις και να καρφώσεις και να κάνεις και να ράνεις. Και αυτό πρέπει να το ξανακάνεις σε δύο μέρες. Άμα δεν περνάς και ωραία, δεν γίνεται. Αυτό το καταλαβαίνουν οι πάντες. Εγώ όταν το λέω, εσύ γελάς εκεί, όχι εσύ, όλοι. Ναι, κάτι σαρδόνια χαμόγελα και τα λέω. Γιατί λέω την αλήθεια, ποιος πιστεύεις από όλους αυτούς, τους δικούς μου. Στη σειρά μου, καθόταν στο ξενοδοχείο εκεί του στο ταβάνι. Όταν ανέβηκατε στο βάθρο, στις 14 Ιουνίου του 1987, υπέθετες, ήξερες, φανταζόσουν, θα μπορούσες να διανοηθείς τι θα ακολουθούσε. Ότι θα γινόταν το μπάσκετ εθνικό άθλημα. Ότι αυτή η ομάδα θα ήταν η επίσημη αγαπημένη όλων των Ελλήνων. Εντάξει, το είδαμε αυτό το πράγμα. Βασίλη, όταν πηγαίνει σε Τσούλη, όταν η απόσταση Γλυφάδα στα Δήμα και Βιλία 17 χιλιόμετρα. Όταν έχει κόσμο δεξιά και αριστερά σε όλη την διαδρομή αυτή, σε εθνικές εορτές. Έρχονται μόνοι τους οι άνθρωποι. Εκεί βλέπεις ότι είναι κάτι πολύ μεγάλο. Και πανελλήνιες εξετάσεις είχε τότε. Κανένας γονιός δεν πίεσε κανένα παιδί να διαβάσει. Πόσοι άνθρωποι μου έχουν πει ότι δίναμε την άλλη μέρα το τάδι μάθημα και όλοι γράψαν καλά. Όσοι είχαν διαβάσει τουλάχιστον. Ναι, ήταν χαρούμενοι και είχαν πηγή έμπνευση. Και όλοι γράψαν καλά, γιατί πέρασαν πολύ καλά το προηγούμενο βράδυ. Η συνέχεια της εθνικής ομάδας σου άφησε ποτέ κάποιο τραύμα. Ναι. Δηλαδή, επειδή τότε συχτηρίζαμε, επειδή μετά και το Ασημένιο στο Ζάγκρεμπ, που ξανανικήσαμε τους Σοβιετικούς, συχτηρίζαμε επειδή βγαίναμε τέταρτη. Τέταρτη θέση έχουμε πολύ να δούμε από το 2009. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ μεγάλο. Καμιά φορά λένε, έλα μωρέ το μπάσκετ τώρα, ποιοι παίζουν μπάσκετ. 20 χώρες παίζουν μπάσκετ. Και ποδόσφαιρο 20 χώρες παίζουν. Μόνο που εμείς, και στο ποδόσφαιρο πλέον, δεν είμαστε η Αγγόλα. Είμαστε μία από τις 20 χώρες. Αυτή είναι η διαφορά του μπάσκετ. Μάλλον αυτή είναι. Αυτό κατάφερε το μπάσκετ. Βάρινε η φανέλα. Εν πάση περιπτώσει. Ναι, η τέταρτη θέση δεν ήταν ευχάριστη. Έχει αυτό. Στον πρωταθλητισμό δεν μπορεί να έχει πάντα. Δεν μπορεί να είσαι για πάντα στην κορυφή. Κάποια στιγμή θα μπουλιάξει. Αυτό σε άλλες χώρες που είναι πιο προηγμένες στα αθλητικά από εμάς. Το κατανοούν πιο εύκολα. Σερβία, Ρωσία, αν θέλεις, Ισπανία, το καταλαβαίνουν. Ιταλία. Καταλαβαίνουν ότι ναι, υπάρχει και η πτώση. Εδώ το άγχος είναι ότι αν βρεθείς κάτω, θα σε πατάνε στο κεφάλι τόσο πολύ που δεν θα ξανασηκώσεις κεφάλι ποτέ. Σε έριξε ποτέ σε περίεργο τρυπάκι το γεγονός ότι, όπως έλεγε ο Ροδόπουλος, αν και ψηλός, είχες εφράδια. Εσύ έλεγε πάντοτε την άποψη. Δηλαδή, ναι, από το να σε χαρακτηρίσουν οργισμένο είδωλο, μέχρι επαναστάτη χωρίς αιτία ή επαναστάτη με αιτία ή το ένα ή το άλλο. Βασίλη, όλοι κάνουμε συμβαίνουν στο ζωή μας και όλοι είμαστε επαναστάτες κάποια στιγμή. Εγώ λέω την άποψή μου, όπως την καταλαβαίνω. Είναι ένα βασικό σημείο διαφωνίας που έχουμε με τα παιδιά μας. Μίλες την άποψή σου για. Δεν μπορείς να το λες αυτό. Γιατί μπορώ να λέω ό,τι θέλω. Θεωρώ ότι έγινε. Σε αυτή την Ήπειρο γίνανε δύο παγκόσμιοι πόλεμοι. Τρεις. Γιατί και η Βαλκανική για μας παγκόσμιος πόλεμος. Και οι απελευθερωτικοί αγώνες παγκόσμιος πόλεμος για μας. Λοιπόν, έχει χυθεί πολύ αίμα για να λέμε ελευθερία την άποψή μας. Ξαφνικά έχουμε βρεθεί σε μια κοινωνία του political correct που δεν μπορούμε να πούμε καμία άποψη για τίποτα. Πρέπει να λέμε μόνο αυτό που μας επιβάλλεται. Και πραγματικά σμπρώχνουν τον κόσμο σε μια. Όσους έχουν διαφορετική άποψη, σε ένα περιθώριο το οποίο δεν θα βγει σε καλό στην κοινωνία και ειδικά στο δυτικό κόσμο. Πραγματικά μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι δεν μπορεί να πει κανείς την άποψή του πλέον, η οποία δεν συμβαδίζει
με την κοινή γνώμη, η οποία η κοινή γνώμη διαμορφώνεται από πολύ, από πολύ συγκεκριμένα κέντρα. Ποια είναι τα κέντρα αυτά? Όταν εσύ, για παράδειγμα, είμαι βέβαιος, στο Google ψάχνεις για τον αγαπημένο σου παίχτη. Ξέρει το Google ότι ο αγαπημένος σου παίχτης είναι ο Σακίλ Ονίλ. Είναι δυνατόν να πάρεις είδηση κακή για τον Σακίλ Ονίλ? Όποτε πατάς Σακίλ Ονίλ θα σου βγάζει, εδώ κοιτάς μια μέρα ένα ραδιόφωνο αυτοκινήτου και μετά βομβαρδίζεις με διαφημίσεις για ραδιόφωνο αυτοκινήτου. Φαντάσου να θες να βλέπεις καλά νέα για τον Σακίλ Ονίλ. Διαβάζεις μόνο καλά πράγματα για τον Σακίλ Ονίλ. Δεν πιστεύεις ότι υπάρχει κακή γνώμη για τον Σακίλ Ονίλ. Ότι είναι Άγιος. Ή το αντίθετο. Ή διαβάζεις μόνο κακές γνώμες γιατί δεν σου αρέσει ο Σακίλ Ονίλ. Είσαι μέσα σε μια μπάλα, σε μια σφαίρα όπου βομβαρδίζεσαι με ειδήσεις που μόνο συμφωνείς. Και να είναι βέβαια αυτοί που διαβάζουν αυτά και λένε, μα το λέει και το Ιντερνετ, ότι κάποιος άλλος σε κάποιο άλλο μέρος της γειτονιάς τους διαβάζει τις ακριβώς αντίθετες ειδήσεις. Και δεν υπάρχει σύνδεση. Δεν υπάρχει συζήτηση, δεν υπάρχει κριτική σκέψη, δεν υπάρχει κριτική διάθεση. Μεγαλώνουμε στην εποχή του μην κρίνεις, λέγεται μην κρυθείς. Γιατί μην κρυθώ? Τι είμαι, φίκος ή γιούκα? Το πεύκο δεν κρίνει το άλλο πεύκο, ούτε τα μουλάρια τα άλλα μουλάρια. Οι άνθρωποι έχουν μεγαλώσει και οι δημοκρατίες είναι στηριγμένες πάνω στην κριτική. Κρίνω εγώ εσένα, εσύ εμένα. Συζητάμε, διαφωνούμε, τα βρίσκουμε. Αυτή είναι η λογική. Αν δεν υπήρχε μπάσκετ, δεν θα γινόταν στη ζωή σου. Δεν υπήρχε μπάσκετ, δεν υπήρχε να σου πω. Δεν ξέρω τι να σου πω. Ελοχρωματιστής. Δεσπότης. Μια εποχή. Είχα. Το μεγαλείο το ήθελα. Για να πούμε το δεσπότη Παναγιώτη. Το μεγαλείο το ήθελα, αλήθεια. Όχι, δεν ξέρω, Βασίλη μου. Είναι αυτό που μου λένε καμιά φορά. Σε έχει αλλάξει το μπάσκετ? Δεν θυμάμαι. Ήμουν 17 χρόνων όταν έγινα. 18 όταν έγινα γνωστός. Όταν με γνωρίζαν τα κορίτσια στον δρόμο, ήμουν 18 χρονών. Έχουν περάσει 40 χρόνια. Δεν θυμάμαι. Προφανώς με άλλαξε. Αλλά εμένα αυτόν γνωρίσατε. Δεν γνωρίσατε άλλον. Αυτόν τον αλλαγμένο. Λοιπόν. Ναι, άλλαξες. Αλλά μια εποχή, όχι μια εποχή, όλη αυτή την εποχή, όλες αυτές τις εποχές. Που λένε οι τέσσερις εποχές του Βιβάλντι και οι δικές σου τέσσερις εποχές είναι οι ίδιες. Δηλαδή τι εννοώ. Τα έλεγες έξω από τα δόντια από τότε που ήσουν 18 χρονών. Ναι. Παρ' όλα αυτά είμαι αυτός που έχω. Έφυγες από το Θεσσαλονίκη, έφυγες από το Κουκουέ. Μου λένε κάτι τέτοια εμένα. Εγώ είμαι 59 χρονών. Ήμουνα στο Κουκουέ, πήγα στο Πασόκ. Δικαιούμαι μια αλλαγή στη ζωή μου. Ασχέως αν είναι σωστή ή λάθος. Δεν το λέω για τους Κουκουέδες τώρα για να με βρίζουν ή για τους Πασόκ. Δεν ξανάφυγα ποτέ. Και δεν ξανάφυγα και για λόγους άλλους. Ότι εντάξει, πόσες φορές θα αλλάζουμε κοινό. Ήμουν στον ΠΑΟΚ. Πήγα στον Ολυμπιακό. Πήγα στον Ολυμπιακό. Τελεία. Φαντάζεται κανένας ότι μετά τον Ολυμπιακό δεν είχα προτάσει να πάω αλλού σε άλλες ομάδες? Δεν μπορούσα, φαντάζεται. Φαντάζονται οι Θεσσαλονικείς, δεν μπορούσα να πετάξω δύο παρόλες και καλά να γυρίσω να με αποθεώνουν για 2-3 χρόνια να με πληρώνουν τζάμπα χωρίς να μπορώ να προσφέρω τίποτα στον ΠΑΟΚ. Στον Άρη. Μπορούσα. Στον Άρη. Δεν ήθελα να το κάνω. Δεν ήθελα να το κάνω γιατί ήθελα να έχω μια γενικότερα. Να έχω λίγες, όχι αλλαγές, λίγες. Να μην χρειάζεται να μιλάω για πολλά πράγματα. Όταν σταμάτησα να τον πάω στον Ολυμπιακό, πραγματικά είχα προτάσει όχι για τον ΠΑΟΚ, είχα προτάσει από διάφορες ομάδες. Από την ΑΕΚ. Δεν ήθελα να συνεχίσω αλλού. Δεν ήθελα να τελειώσω την καριέρα μου στον Πειραιά. Τελείωσε. Ήρθα εδώ πέρα. Στον Άρη θα πήγαινες ποτέ? Όχι, θα το έκανα γιατί. Δεν το έκανα γιατί η κόντρα ΠΑΟΚ-ΑΡΗ δεν ήταν τόσο μεγάλη που σε αυτή την πόλη τώρα. Δεν ήταν εύκολη αυτή η μετάβαση. Γιατί έχω κάτι με τον Άρη. Αλλά πρέπει. Εγώ, όπως είπα στην αρχή, πιστεύω ότι πρέπει να δένεσαι με την ομάδα και πρέπει να γίνεσαι Αριανός, ΠΑΟΚ-ΖΙΣ, Ολυμπιακός, ό,τι ομάδα είσαι. Σε αυτή την πόλη δεν μπορεί να πει ΠΑΟΚ-ΖΙΣ να γίνεις Αριανός. Δεν μπορεί να γίνει. Δηλαδή δεν σε πιστεύει κανένα. Το γεγονός ότι. Πιστεύω πραγματικά ότι ένας αθλητής που πάει σε μια άλλη ομάδα γίνεται η άλλη ομάδα και πρέπει να γίνεται, αν δεν θέλει να είναι ασεβής στην καινούργια του ομάδα. Και το λέω γιατί υπάρχουν παραδείγματα, έτσι. Αναβίωσε τότε. Βεβαίως, εσύ ήσουν πολύ μικρός τότε και εκείνη η μεταγραφή δεν έγινε τελικά. Του Κούδα, θυμάμαι. Ήταν ατμόσφαιρα. Ήμουν από τους υβριστές του Κούδα. Υπόθεση Κούδα. Ήμουν από τους υβριστές του Κούδα, όπως και του Γούναρη, του Γιάννη. Ναι. Με την έννοια ότι έτσι ήταν υπάρχουν. Τι να κάνω τώρα. Θεωρούσα ότι. Όχι, δεν την πρόλαβα τη μεταγραφή του Γιώργου του Κούδα, τον οποίο θαυμάζω περιόριστα και τον αγαπώ ιδιαίτερα, όπως και τον Γιάννη του Κούδα. Δεν είναι σαν την εποχή
του Γκούναρη που την έζησα, ναι, ήμουν στη 4 όταν ήρθε πίσω από τον Ολυμπιακό να παίξει. Και άκουσε τα πάντα. Αλλά ό,τι κάνει τελικά το λούζεσαι. Μπράβο αυτό. Έπαθα το ίδιο. Ό,τι περίσσεψε το άκουσε εσύ όταν ξαναγύρισε με τον Ολυμπιακό. Ναι, ναι. Η υπόθεση. Εκεί ήταν. Υπάρχουν πάρα πολλές εκδοχές για την ιστορία στη Ουάσιγκτον το 1994. Τι είπα, μια ιστορία. Ο καθένας παρουσιάζει τη δική του ιστορία, παιδί μου. Που οδήγησε στο να φύγει ο Κουμουρτζόγλου τότε με την εθνική ομάδα. Βασίλη μου, είμαι εύκολος στόχος, το καταλαβαίνεις αυτό. Εγώ κοιμόμουν πάντα στο ξενοδοχείο. Πάντα. Υπήρχαν παίκτες στην ομάδα που δεν κοιμόταν ποτέ στο ξενοδοχείο. Εάν έλεγα εγώ ότι θα φύγω ένα βράδυ στο ξενοδοχείο, γινόταν επανάσταση. Δεν ξέρω γιατί. Ξέραν, επειδή αυτές οι γελιότητες περί Ρέμπελου και τα λοιπά ήταν μια περιρρέως ατμόσφαιρα, με ποιον μπορούμε να κάνουμε θέμα ώστε να τα πούμε στην ύφη, να τα ακούσει πεθαρά, με τον Βασούλα. Δεν έγινε κάτι. Ήμασταν στην Ουάσιγκτον, και τι έχω να αποδείξω εγώ τώρα, δηλαδή, και με τον Ευθύμη, τι έχουμε να χωρίσουμε πλέον. Δεν υπάρχει καμιά διαφορά. Είπαμε ότι την Πέμπτη τελειώνει το αυτό και το φιλικό και θα πάω εγώ, που έχω να πάω πολλά, είχα να πάω πάρα πολύ καιρό στη Νέα Υόρκη, που είμαι μεγαλωμένος σε αυτή τη και έχω εκατοντάδες φίλους, να πάω να δω δύο φίλους που ήταν και η μάσα εκεί, που δεν είχαμε παντρευτεί ακόμα, γιατί δεν είχαμε παντρευτεί, θα μέναμε και μαζί στο ξενοδοχείο, εκεί δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Και πήγα στη Νέα Υόρκη όπως έπρεπε, όπως είχα κλείσει να πάω, και τα ταξίδια δεν ήταν. Δεν μας τα πληρώνει κανένας, δεν ήταν για απλό πράγμα. Ναι. Δεν έχεις κλείσει εισιτήρια και τα λοιπά, απλά να μην πας γιατί θα δεις βίντεο την άλλη μέρα που δεν έβλεπες ποτέ. Απλά και μόνο για να συσπάσουνε. Εγώ πήρα την πρωτοβουλία και έφυγα γιατί δεν είχαμε τίποτα την άλλη μέρα. Ρεπό είχαμε. Αυτό είναι γεγονός, ήμουν εκεί. Δεν είχαμε τίποτα. Ρεπό είχαμε και έλειψα μία μέρα από την Ουάσιγκτον, πήγα στη Νέα Υόρκη και γύρισα το Σάββατο. Και γύρισε μάλλον προπονητή. Γύρισε μάλλον προπονητή. Πραγματικά στεναχωρία που έχει βρεθεί αυτό. Γιατί ο Ευθύμης ήταν φίλος και από την Αμερική, έτσι, πρόσφατα. Το Ευθύμης τον γνωρίζει στην Αμερική. Στο Ράλι, στην Νορθ-Καρολάινα. Και μάλιστα με προπονούσε στο διάστημα που ήμουν προδότης εδώ, που δεν ερχόμουν στην Εθνική Ελλάδος. Ο άνθρωπος αυτός, που ήταν φίλος, που είναι φίλος, με προπονούσε στο Ράλι, γιατί είχα μείνει εκτός της αγωνιστικής δράσης για κανένα τρίμηνο, για να μπορέσω να έρθω μια κατάσταση να πάω στο Summer Camp των Portland. Την ίδια ώρα που με έβριζε όλη η Ελλάδα, ότι δεν πάω γιατί με τυχοδιώκτης. Θα μπορούσε να έχει μέλλον. Ήταν πολύ φουτουριστικό εκείνο που έκανε ο Ιωαννίδης κάποτε στο τουρνουά Le Grand στη Λιμός, που σε έβαλε στην ίδια πεντάδα με το συγχωρημένο τον Ντάρπλε και τον Ντάρλετ. Παίξαν πολύ ωραία. Ναι, παίξατε πολύ ωραία, το ξέρω. Μα ήμασταν πάρα πολύ γρήγοροι. Ήταν η ομάδα από το μέλλον αυτή. Γιατί ήμασταν τρεις άνθρωποι πάνω από 2-10, οι οποίοι ήμασταν πιο γρήγοροι από τους κοντούς. Ο Τάρπλ ήταν εξαιρετικός χειριστής της μπάλας επίσης. Δεν μπορούσε να την κατεβάσει, ήταν φοβερός πασέρ. Κατά την άποψή μου, το έχω πει επανειλημμένως, ήταν μια διάνοια του αθλήματος σε όλα τα επίπεδα. Ήταν σουτέρ στα τρίποτα κλπ. Και εγώ με τον Τάκη μπορούσαμε εύκολα να παίξουμε 4-5. Ακόμα και τώρα με τον Τάκη όταν βρισκόμαστε, τάντεμ φωνάζουμε στον άλλο. Πώς, τάντεμ. Μπορούσαμε να το. Νομίζω ήταν. Και Ζάρκο. Και Ζάρκο. Στην ίδια πεντάδα, τέσσερι άνθρωποι πάνω από 2-9 ήταν ο Ζάρκο. Πάνω από 2-9. Έτσι. Ήταν κορυφαία ομάδα πραγματικά. Πάρα πολύ γρήγορη. Πάρα πολύ γρήγορη. Πάρα πολύ καλή. Ποιο είναι ο καλύτερο συμπαίκτη που είχε τότε? Ο Τάπλι. Και χωρίς να δικό το Ζάρκο τώρα, τον Γκάλι, αλίμονο, έτσι. Θεωρώ ότι ο Τάρπλι ήταν μια κατηγορία μόνος, ρε παιδί μου. Ήταν έξω καρδιά. Ήταν ακομπλεξάριστος. Δεν τον ένοιαζε πόσο θα βάλει, αν έχει βάλει, αν δεν έχει βάλει. Έμπαινε στα ποδήλατα και λέει, τι πρέπει να κάνω σήμερα. Και του έλεγες, βάλε 35 σήμερα. Έβαζε 35. Πατούσε το κουμπί. Πατούσε το κουμπί. Σήμερα πάρε rebound. Κάναμε και πλάκα πολύ. 22. Πόσα λέει, πάρε 22 rebound, έβαζε 10 πόντους, δεν ασχολιόταν με το σημείο. Δηλαδή, ήταν assist. Ήταν φοβερό πράγμα. Ναι, που λέγανε KP, κατόπιν παραγγελία. Ήταν φοβερό αυτό. Ο Γκάλης, δεν μπορώ να πω, εντάξει. Ο Γκάλης δεν ξέρω να το πούμε τίποτα, έμπαινε μέσα 35. 35-0 ξεκινούσαμε. Εθνική Ελλάδα, Εθνική Ιταλία. Φτάσατε ποτέ στα όρια. Επειδή είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό άθλημα, ένα πολύ ανταγωνιστικό επάγγελμα και οι ομάδες έχουν ανταγωνισμό μέσα τους. Κάποια στιγμή να είναι δύσκολες σχέσεις με τον Γκάλη το 87 ή στην εθνική ομάδα. Δεν ήταν δύσκολες σχέσεις με τον Γκάλη. Με τον Γκάλη δεν ήταν ποτέ δύσκολες σχέσεις. Υπήρχε
Υπήρχε και ο Γκάλης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δέχονταν πειρά. Αυτός δεν μιλούσε πολύ, αυτός δεν δημιουργούσε αντιδράσεις. Αλλά δέχονταν πάντα μια εσωτερική γκρίνια, η οποία από κάπου προερχόταν, απροσδιόριστα κατά την άποψή μου. Κατανοητή είναι σε μια ομάδα, αλλά κάποια στιγμή χάλασε πάρα πολύ αυτό. Ότι τώρα φτάσαμε σε σημείο να μιλάμε αν ο Γκάλης πρέπει να παίζει στην Εθνική Ελλάδα, σου έχει. Επαναλαμβάνω, 35. Είναι μικρό πράγμα. Να ξέρω ότι θα μπει ένας μέσα και θα βάλει 35. Και όχι με 20% ευστοχία, με 65% και 70% ευστοχία. Και ότι εμείς έχουμε ένα καθήκον, εκτός ότι να βάλουμε τους υπόλοιπους, ότι πρέπει να καλύψουμε μια. Πρέπει να μην καλυφθεί αυτή η διαφορά του συν 35 που έχουμε. Από τους παίκτες μας από όλους. Εγώ θεωρώ ότι ήταν. Πώς το λένε, επαναλαμβάνω, ήταν δώρο Θεού το γεγονός ότι βρέθηκε αυτή η 12 ανθρώπων το 87, η οποία συνέχισε και την επόμενη. Την επόμενη διετία, τέλος πάντων, αυτή η φουρνιά που έχουν τέλος πάντων. Συνοχλεί ότι. Επειδή κράτησε τον μπάσκετ ψηλά, δεν ακυρώνω κανένας. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε ο Καμπούρης, θα βάλει αυτές τις δύο βολές. Ο Ανδρίτσος θα βάλει τις προηγούμενες δύο. Ο Μέμος, θα μιλάγαμε τώρα, δεν μιλάγαμε. Λοιπόν, δεν ακυρώνω κανένας την συμμετοχή και δεν βάζω κανένα πάνω από κανένα από την αλήθεια. Παρόλο που είναι ο Γκάλης, θεωρώ ότι είναι. Δεν επιδέχεται καμία κριτική και όλα αυτά. Αρνούμε να μπω σε αυτή τη διαδικασία να λέμε τώρα ποιος έπαιζε περισσότερο άμυνα και ποιος έπαιζε περισσότερο επειδή ποιος ήταν ομαδικός, ποιος ήταν ατομικό. Γιατί η άποψή μου είναι ότι αυτό που μπορώ να κάνω είναι να βάλω 35 πόντους. Σε πειράζει που είναι δύσκολο να βρεθείτε όλοι μαζί στα reunion. Σε πειράζει που είναι δύσκολο να βρεθείτε όλοι μαζί στα reunion, πια. Πότε ο Γιάννης δεν μπορεί, πότε. Το βρίσκω φυσιολογικό να πω την αλήθεια. Εγώ επιμένω σε αυτό ότι η ένωση που έχουμε μεταξύ μας, που δημιουργήθηκε το 87, δεν θα σπάσει ποτέ. Αλλά υπάρχει κάποιος λόγος ιδιαίτερος να βρισκόμαστε. Εμένα με εκνευρίζει αφάνταστα η εικόνα 10 παππούδων, οι οποίοι λένε ιστορίες του παρελθόν. Υπάρχει παρόν, υπάρχει και μέλλον. Και πλάκες από το παρελθόν κτλ. Δεν είμαστε παιδάκια τώρα να συζητάμε για πλάκες. Έχει προχωρήσει ο κόσμος. Έχουμε προχωρήσει όλοι δηλαδή. Έτσι, δεν έχει μείνει κανένας πίσω. Αλλά τη σημασία έχει, αισθάνεσαι απόμαχος. Εγώ δεν αισθάνομαι καθόλου απόμαχος. Ούτε παλέμαχος, βετεράνο. Δεν αισθάνομαι. Γι' αυτό και δεν παίζω στα παλεμαχικά προαθλήματα. Υπάρχει πράγμα που σε στοιχιώνει στην καριέρα σου. Που σε στοιχιώνει. Τι. Που θα ήθελες να το έχεις αποφύγει, που σε κυνηγάει ακόμη. Πώς δεν υπάρχουν σε μια τέτοια καρδιά. Θα ήθελα να έχω φύγει από τον ΠΑΟΚ για παράδειγμα με λιγότερο. Πώς το λένε, φασαρία. Με λιγότερη ένταση και. Λιγότερη. Θα ήθελα να μην έχω χάσει τα παιχνίδια που έχω χάσει. Να μην έχει δώσει τη λάθος πάσα στο Ρίκι Μπράουν. Αυτό πάλι. Όχι, το θυμάμαι κι εγώ. Ποιος άλλος βασιμπολίστας το έχει περάσει αυτό. Για ποιον άλλο. Πες με έναν ακόμα. Ναι. Γιατί έχουν χαθεί. Εκατομμύρια από ένα λάθος που έκανε κάποιος το παιχνίδι του μπάσκετ, του βόλι. Κερδίζεται και χάνεται από λάθη. Παιχνίδι λαθών. Αλλιώς όλα τα μάτς θα λένε 0-0. Κάποιοι κάνουν το λάθος και κερδίζουν οι άλλοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν η εκπομπή αυτή που φτάνει στο τέλος της, τα lost tapes, οι χαμένες κασέτες, δεν είχαν οικοδεσπότη όπως έχω την τιμή να σε υποδέχομαι εμένα, αλλά είχαν και οικοδεσπότη και προσκεκλημένο και φιλοξενούμενο τον Βασούλα. Ή αν κοιτούσε τον εαυτό σου, τον καθρέφτη, τι θα τον ρωτούσε. Συγγνώμη, αυτό ήταν πολύ. Πολύ ναι, τι θα τον ρωτούσε. Μπορεί να είμαι εφράδη. Εφράδη, όπω λε, θα το κατάλαβα. Είμαι εφράδη. Όχι, μην ακούτε εσεί τα νέα παιδιά εφράδη. Είναι στο τηλέφωνο. Πλάκα κάνουμε με τον Βασούλα. Τι θα ρωτούσε τον εαυτό σου. Τι δεν σε έχουν ρωτήσει ποτέ. Τι θα ήθελε να βγάλει από τον Βασούλα γνωρίζοντα τον εαυτό σου. Καλή ερώτηση αυτή. Βασικά ποτέ δεν με έχετε ρωτήσει αυτό. Ούτε σήμερα με ρώτησε αυτά που ήθελα να με ρωτήσει. Που ήθελα. Που θα είχαν σημασία, πιστεύω. Πες μου ένα πράγμα που δεν σε έχουν ρωτήσει και θα ήθελα να το πεις. Πραγματικά με φέρνει σε. Νομίζω ότι. Ξέρεις κάτι. Εσύ μπορεί να μην με ρώτησες, αλλά εγώ σου απάντησα.
σε αυτά που ήθελα να απαντήσω. Ναι, έτσι. Είπα ότι είσαι δύσκολος αντίπαλος. Είσαι ίσως ο δυσκολότερος αντίπαλος της συνέντευξης. Πράγμα, ξέρεις, προσπαθώ, δεν είμαι ούτε ο ξυπνότερος άνθρωπος της χώρας, ούτε θεωρώ ότι τον εαυτό μέσω όρο, να πω την αλήθεια. Είμαι ένας μέσος όρος. Και κρίνω τους γύρω. Δηλαδή, διαβάζω αυτό, κάνω. Ήξερα ότι είσαι καλός συζητητής, ήξερα ότι είσαι δύσκολος αντίπαλος ή μάλλον δύσκολος συμπαίκτης. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Υπόχρεως. Βγήκαμε καλή. Λοιπόν, αυτός είναι ο Παναγιώτης Φασούλας, αυτός ήταν, αυτός είναι και αυτός θα είναι ο Παναγιώτης Φασούλας. Αυτή ήταν άλλη μια εκπομπή Lost Tapes με την υποστήριξη της Στοίχημα εδώ στο χώρο του Trace & Chase. Ραντεβού στις επόμενες καμένες κασέτες, στην επόμενη εκπομπή, στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας, να περνάτε καλά.